Άλλη συνέντευξη τώρα του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος μιλάει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε λόγω φτώχειας, μιλάει για τις πατάλες, αλλά μιλάει και για την οικονομική κρίση. Πώς τον έχει επηρεάσει, για πάμε να το δούμε. Τον αποκαλούν συνεχιστή του Μανώλη Χιώτη και μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου και έχει ζήσει χρυσά χρόνια. Υπάρχουν πολλές στοιχές όμως της ζωής του που δεν τις έχουμε γνωρίσει ακόμα. Έχετε βιώσει αυτή την κρίση τουλάχιστον στη δουλειά σας, εσείς ναι. Προσωπικά. Σίγουρα και εμείς την έχουμε βιώσει και μάλιστα όχι κατά τα έτη της κρίσης που λέμε, τα τελευταία 4 χρόνια δηλαδή. Εμείς το βιώνουμε το πρόβλημα τουλάχιστον στα live εδώ και 7-8 χρόνια. Δηλαδή υπήρχε κάποιος χώρος που εργαστήκατε, που είχατε κάνει κάποιο πρόγραμμα, κάποια εμφάνιση και δεν πληρωθήκατε καθόλου? Ναι, αρκετές φορές. Προσαρμόστηκα κανονικά και εγώ όπως νομίζω ο περισσότερος κόσμος το κάνει, έτσι. Περιόρισα τα έξοδά μου. Πούλησα το ένα αυτοκίνητο μεγάλο που είχα. Νιώθετε οργή για τους πολιτικούς, θυμό? Ναι, πάρα πολύ θυμό, βεβαίως. Για πολλούς οι οποίοι είναι στην κυριολεξία υπέτειοι, οι οποίοι κοιτούν μόνο το τομάρι τους, στην πλειοψηφία τους, βεβαίως και αυτοί. Στα παιδικά σας χρόνια, τα εφηβικά σας χρόνια, ήταν όπως ακριβώς όταν ηρευόσασταν, ευχάριστα ή είχατε και εσείς τις δυσκολίες σας, έπρεπε να δουλέψετε? Εγώ ήμουν από πολύ φτωχή οικογένεια. Με πολύ πείνα περάσαμε, ναι, βεβαίως. Η καταγωγή μου είναι από το Γιδάξε, από το Καψοχώρι. Πολύ φτωχή οικογένεια, αγροτική οικογένεια. Ζήτημα να τρώγαμε κρέας στις 15 μέρες. Με αυγά τη βγάζαμε από τις κότες μας. Και πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έζησα όλα τα στάδια στη ζωή μου. Της φτώχειας έτσι και της εξέλιξής μου. Η μεγαλύτερη σπατάλη που έχετε κάνει ποια είναι? Στη θάλασσα τα εξόδευα τα λεφτά μου. Πήρα ένα σκαφάκι, όχι τεράστιο μην νομίζετε, γύρω στα 9 μέτρα δηλαδή. Αλλά έκανα πολλά ταξίδια και εξόδευα τα λεφτά μου σε ένα χόμπι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο δυστυχώς τώρα δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε ούτε αυτό. Σήμερα βγαίνουν καλλιτέχνες που έχουν ημερομηνία λήξης. Τι πιστεύετε ότι φταίει? Κοιτάξτε, παλιότερα υπήρχε δρόμος για να τον βρει ένας νέος καλλιτέχνης, για να αναδειχθεί δηλαδή, να αναδείξει το ταλέντο του. Ένας από αυτούς πιστεύω είμαι και εγώ. Υπήρχαν τα μέσα, αναγνωριζόταν η αξία του καλλιτέχνη τότε. Τώρα δεν υπάρχουν τα μέσα. Όποιος ακούγεται στα ραδιόφωνα, στα περισσότερα ραδιόφωνα, όχι σε όλα, έτσι, τους πάρουν όλους. Όποιος ακούγεται από εκεί είναι αυτός που πάει και πληρώνει, ας πούμε. Δίνει τη μίζα για να μπει στο playlist που λέμε, έτσι.